Θερίζει από ό,τι φαίνεται ο ιός της γρίπης στο Ρέθυμνο, καθώς 3 επιβεβαιωμένα περιστατικά νοσηλεύονται ήδη σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, ενώ άλλα 3 νοσηλεύονται στην παθολογική κλινική του Ιδρύματος. Σε πιο σοβαρή και κρίσιμη για τη ζωή του κατάσταση βρίσκεται ο 80χρονος Ρυθμιώτης που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική, ο οποίος, αν και είχε εμβολιαστεί, σήμερα παρουσιάζει πολυοργανική ανεπάρκεια. Είναι σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, έχει παρουσιάσει μια μικρή βελτίωση της γενικής του κατάστασης, αλλά ακόμα παραμένει σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, δεν έχει διαφυγεί ακόμα τον κίνδυνο, θεωρείται η κατάστασή του ακόμα κρίσιμη για την επιβίωση. Οπωσδήποτε είναι ανησυχητικό, είναι δυνατόν να μην ανησυχεί ο κάθε λογικός άνθρωπος όταν ακούει για τέτοια πράγματα και μάλιστα θανατηφόρα ασθένεια, το πούμε. Το δεύτερο περιστατικό που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, χωρίς να είναι διασωληνωμένο, αφορά σε ένα 50χρονο Ρεθμιώτη με καρδιολογικά προβλήματα, ο οποίος, αν και δεν είχε εμβολιαστεί, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Ενώ νωρίς το μεσημέρι, εισήχθη μία ακόμα γυναίκα 50 ετών, που τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική. Η γυναίκα, που λόγω αλλεργίας δεν είχε κάνει το εμβόλιο της γρίπης, παρουσιάζει αναπνευστική δυσχέρεια και μέχρι στιγμής δεν έχει διασωληνωθεί, καθώς η κατάσταση της υγείας της κρίνεται από τους γιατρούς ως σοβαρή αλλά ελεγχόμενη. Επίσης, 3 ακόμα επιβεβαιωμένα περιστατικά νοσηλεύονται στην παθολογική και την ορθοπαιδική κλινική. Που είναι μια γυναίκα που κόλλησε γρίπη, πιθανόν μέσα στο νοσοκομείο. Έτσι. Γι' αυτό το λέμε πιο πολύ για το επισκεπτήριο, που νομίζουμε όλοι ότι πρέπει μόλις αρρωστήσει κάποιος να πάμε να επισκεφτούμε τον ασθενή μας, αλλά στην ουσία ή θα κολλήσουμε εμείς γρίπη ή θα τον κολλήσουμε γρίπη. Άρα λοιπόν, καλό είναι για την προστασία των ασθενών να μην πηγαίνουμε στο νοσοκομείο χωρίς λόγο. Εμβόλιο έχετε κάνει εσείς? Όχι, δεν έχω κάνει. Σας ανησυχεί καθόλου, μήπως αρρωστήσετε? Όχι, δεν με ανησυχεί καθόλου. Δεν έχετε αρρωστήσει? Δεν έχω αρρωστήσει φέτος, ευτυχώς. Δεν έχω κάνει. Ούτε ανησυχείτε μήπως αρρωστήσετε? Ούτε και ανησυχώ. Ούτε και ανησυχώ. Η ιατρική κοινότητα καλεί τους πολίτες που δεν έχουν ακόμα θωρακίσει τον οργανισμό τους για τον ιό της γρίπης να εμβολιαστούν, ενώ όπως λέει θα πρέπει να επισκέπτονται το γιατρό τους μόνο εάν ο πυρετός επιμένει. Το εμβόλιο χρειάζεται 2 εβδομάδες για να αρχίσει να δημιουργήσει ανοσία, άρα λοιπόν προλαβαίνει ακόμα. Οι οδηγίες επίσημες είναι μέχρι και μέσα Φεβρουαρίου και τέλος Φεβρουαρίου μπορεί να το κάνει το εμβόλιο κάποιος, σαφώς και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει ήδη κολλήσει ή να κολλήσει κατά τη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων. Όμως μπορεί να γλιτώσει μία νόσο πιθανόν που θα κόλλαγε αργότερα. Όταν αρχίσει ο πυρετός, τότε πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Τέλος πάντων, εφόσον ο πυρετός βλέπουμε ότι δεν κάμπτεται το πρώτο δεύτερο 24ωρο, και τότε να επισκεφθούμε γιατρό. Δηλαδή, η παρατεταμένη πυρεξία μετά από 2 μέρες με συμπτώματα από το αναπνευστικό, καταρροή, βήχα, αυτά είναι ένα καμπανάκι τα οποία πρέπει να μας οδηγήσουν στο γιατρό. Πάντως, αυτό που συνίσταται από τους γιατρούς είναι οι πολίτες να μην παίρνουν χωρίς ιατρική συνταγή αντιβιωτικά φάρμακα.